Αλλά για όσους μένουν στο σπίτι, το τηρούν ρητά και αμετάκλητα, το μένουμε στο σπίτι, χωρίς να υπάρχουν εξαιρέσεις, τι γίνεται με την ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων, πώς επηρεάζονται τελικά? Κύριε Λευτέρη, θα σου λέγω ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, ναι, οι οποίοι ουσιαστικά επηρεάζουν γενικότερα την ψυχοσύνθεση. Πρώτος παράγοντας είναι το άγνωστο. Το άγνωστο, το οποίο δεν γνωρίζουμε το μέλλον, ίσως είναι από τις λίγες φορές που δεν γνωρίζουμε τη διασπορά, δεν γνωρίζουμε το πόσα πραγματικά κρούσματα υπάρχουν, δεν γνωρίζουμε το κατά πόσον ο διπλανός μας είναι ένας φορέας ασυμπτωματικός. Από εκεί και πέρα, αυτό όπως καταλαβαίνεις μας γεμίζει με άγχος. Σίγουρα υπάρχει διαχωρισμός από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δηλαδή, τα πρόσωπα τα οποία μέχρι πρότινος μπορούσαμε να στηριζόμαστε ή να τα στηρίζουμε, τώρα φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να απομακρυνθούμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα στη μη διασπορά αυτού του ιού. Επίσης, ένα βασικό είναι η απώλεια της ελευθερίας της οποίας βιώνουμε όλοι. Αυτή η απώλεια ελευθερίας και το κλείσιμο, το οποίο ίσως είμαστε μόλις τη δεύτερη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει ήδη να δείχνει τα στοιχεία, έχει αρχίσει να δείχνει τα στοιχεία γενικότερα στην ψυχοσύνθεση όλων μας. Θα σου έλεγα ότι η αβεβαιότητα που υπάρχει, η οικονομική ζημιά η οποία υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλούς από εμάς, και επίσης η διακοπή της καθημερινής ρουτίνας, αυτής της ρουτίνας που για πολλούς ανθρώπους τους έδινε μια σιγουριά, μια ασφάλεια και αν το θέλεις λειτουργούσαν έτσι καλύτερα στην καθημερινότητά τους. Περνάμε από σχετικές φάσεις, Νίκο, όσον αφορά την καραντινοποίηση, στην οποία όλοι μας έχουμε πει τις τελευταίες μέρες στη διαδικασία να υιοθετήσουμε και να διεκπεραιώσουμε προς όφελος της κοινωνίας. Ποιες είναι αυτές οι φάσεις οποίες περνάμε? Δεν ξέρεις, πολύ ωραία ερώτηση πραγματικά. Θα σου έλεγα ότι ναι, περνάμε φάσεις και οι φάσεις είναι αυτές οι οποίες γενικότερα θυμίζουν την προσαρμογή μας μετά από ένα πένθος. Γιατί και αυτό το οποίο βιώνει η ελληνική κοινωνία είναι πένθος με τη μεταφορική έννοια του όρου, έτσι. Έστω και αν αναγνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο το κάνουμε για καλό σκοπό. Έτσι λοιπόν η πρώτη φάση του πένθους, αυτή την οποία αν θέλεις περάσαμε περίπου 2 εβδομάδες πριν όταν έκλεισαν τα σχολεία, ήταν η άρνηση. Είχαμε αντιδράσεις τότε, οι οποίες σχετίζονταν ανάλογα με την ψυχολογική κατάσταση την οποία είχε ο καθένας μας, και από εκεί και πέρα κάποιοι συνέχιζαν τη ρουτίνα τους, την οποία δυστυχώς μια πολύ ισχνή, μια πολύ μικρή μειοψηφία τη συνεχίζει ακόμη μέχρι σήμερα, να κυκλοφορούν δηλαδή ελεύθεροι, έστω και αν οι προτάσεις οι οποίες είχαμε από τους ειδικούς και εμείς ήταν το να μην κυκλοφορούμε. Το επόμενο στάδιο είναι ο θυμός, αν το θέλεις είναι μια αντίδραση, η οποία είναι αναμενόμενη για αυτούς οι οποίοι δεν οριοθετούνται τόσο εύκολα. Και νομίζω ότι τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν οριοθετούνται τόσο εύκολα. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό συνυφασμένο ή αν το θέλεις ζυμωμένο μαζί με το φόβο, την ανασφάλεια και το άγχος τα οποία υπάρχουν, ουσιαστικά κάνουν όλους να βιώνουν αυτό το συνέστημα του θυμού πολύ πιο έντονα, ίσως ή κάποιοι να το βιώνουν αυτό το αίσθημα του θυμού πολύ πιο έντονα, πράγμα το οποίο τους δίνει δύναμη ή τους κάνει να αισθάνονται άτρωτους. Αυτό βεβαίως πολλές φορές μας οδηγεί στο να ρίχνουμε την ευθύνη σε κάποιους άλλους. Δεν φταίω εγώ, φταίει κάποιος άλλος. Το επόμενο στάδιο είναι η διαπραγμάτευση. Αυτό, αν θέλεις, που έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Τώρα, δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι σαν κοινωνία βιώνουμε το στάδιο της διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Κακές πληροφορίες από κοντινές μας κοινωνίες. Από την κοντινή μας Ιταλία, νομίζω ότι φτάνουν δραματικές εικόνες κάθε μέρα, όπως και από την Ισπανία και από τη Γαλλία τελευταία. Από εκεί και πέρα, ο θυμός μειώνεται, δεδομένου του ότι υπάρχει η νίκη σιγά-σιγά της λογικής απέναντι γενικότερα στην πραγματικότητα αυτή την οποία πρέπει και οφείλουμε να βιώσουμε. Δηλαδή, προσγειωνόμαστε σιγά-σιγά στην πραγματικότητα. Το επόμενο στάδιο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ξέρεις, και έχω την αίσθηση ότι γενικότερα θα καταφέρουμε, είναι να αποφύγουμε τη θλίψη. Ξέρεις ότι αυτή η επίγνωση της πραγματικότητας και η απώλεια των συνανθρώπων μας, ανέφερες προηγουμένως ότι για πρώτη φορά βιώσαμε την απώλεια στην Κρήτη. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος πατούσε σε αυτό εδώ το νησί και χάθηκε από τον κορονοϊό. Επιδρά ακόμα και αυτό. Συγγνώμη, Νίκο, που σε διακόπτω, ναι, γιατί στο άκουσμα της είδησης, ακόμα και εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, που προσπαθούμε να τηρήσουμε και εμείς τα δικά μας μέτρα και σταθμά με φόντο την πρόληψη για την προστασία. Ακόμα και εμείς στο άκουσμα της είδησης ότι ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή από τον κορονοϊό στο δικό μας νησί, που μέχρι πρότινος αυτό που λέγαμε είναι ότι η Κρήτη μας αλόβητη προχωράει, δεν έχουμε τα εκατοντάδες, τα δεκάδες κρούσματα που υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Επηρεάζει ακόμα και αυτή η είδηση στην ψυχοσύνθεση των κριτικών? Σίγουρα επηρεάζει, γιατί ξέρεις, ο καθένας καταλαβαίνει τελικά ότι το πρόβλημα δεν είναι κάποια μίλια μακριά ή κάποια χιλιόμετρα, το θέλει. Είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα του. Έτσι. Και νομίζω, είμαι αισιόδοξο σε αυτό τουλάχιστον, στο ότι θα τα καταφέρουμε και πραγματικά δεν θα θρηνήσουμε συνανθρώπους μας όπως θρηνούν η γειτονική μας Ιταλία και η Ισπανία που έλεγα προηγουμένως,
αλλά νομίζω ότι για να σκεφτούμε εάν θα φτάναμε σε αυτή την κατάσταση, που επιμένω το απέχομαι και δεν το ελπίζω και δεν το πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, το πόσο πραγματικά τραγικά θα ήταν τα πράγματα όταν κάποιος θα έχανε τον κοντινό του, τον συγγενή του, τον γείτονά του ή αν θέλεις τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ναι, τελευταίο στάδιο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή και νομίζω και είμαι αισιόδοξος θα τα φτάσουμε, δεδομένου ότι έχουμε ψυχικά αποθέματα, όπως έλεγα προηγουμένως ως Έλληνες, είναι η αποδοχή, όπου γενικότερα καλούμαστε να αποφασίσουμε και να διαπραγματευτούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, έχουμε βιώσει, να τα κάνουμε πλέον κτήμα μας και πρακτικά, από εκεί και πέρα, με κάποιο τρόπο να επιβιώσουμε σε ένα δύσκολο ψυχοπιεστικό, όπως το έχω πει πολλές φορές, περιβάλλον, σαν γι' αυτό το περιβάλλον το οποίο ζούμε τώρα, τις καραντίνες για παράδειγμα, της αστρέφειας του πλησίματος. Νίκο, γεννάτε βέβαια και ένα ερώτημα με φόντο όλη αυτή την καραντίνα που έχουμε πει όλοι μας. Γεννάτε ένα ερώτημα. Ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, λέγαμε ότι η οικονομική ύφεση έφερε προβλήματα στις οικογένειες, έφερε στα ζευγάρια, εκτείναξε τους αριθμούς των διαζυγίων στα ύψη. Δεν ξέρω κατά πόσο η κατάσταση που ζούμε τώρα τελικά έρχεται να δέσει ζευγάρια ή να επαναφέρει, να φέρει στην επιφάνεια δύσκολες στιγμές, άσχημα στοιχεία. Είναι ένα ζητούμενο για τα ζευγάρια και δεν ξέρω ποιος είναι ο αγώνας που δίνεται καθημερινά πίσω από κλειστές πόρτες, μέσα σε σπίτια, όπου ζουν οι οικογένειες μαζί πλέον, ξεπερνώντας, προσπαθώντας να ξεπεράσουν όλη αυτή τη θύελα. Κύριε Λευτέρη, θα έλεγα ότι οι δραματικές συνθήκες, σαν και αυτές τις οποίες ζούμε γενικότερα, οξύνουν τα συναισθήματά μας, κάνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά μας. Και τα άσχημα και τα όμορφα. Και τα άσχημα και τα όμορφα, ακριβώς. Υπό αυτήν την έννοια έχω την αίσθηση ότι οποιαδήποτε κρίση λειτουργεί ως καταλύτης. Αυτή βεβαίως η κρίση, έστω και αν δεν έχουμε, ξέρεις, έρευνες μέχρι τώρα. Έχω ψάξει πραγματικά, ούτως ώστε να βρω μια εμπεριστατωμένη έρευνα που να προσομοιάζει τις συνθήκες σαν και αυτές τις οποίες έχουμε ζήσει ή ζούμε τώρα στην καθημερινότητά μας. Πραγματικά δεν υπάρχουν έρευνες, δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει παγκόσμια καραντίνα ή, αν το θέλεις, καραντίνα 1,5 περίπου δισεκατομμύριο ανθρώπων, σαν και αυτή την οποία ζούμε τώρα. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, υπάρχουν κάποια πρώτα αποτελέσματα, τα οποία ωστόσο νομίζω ότι στερούνται επιστημονικής επάρκειας, τα οποία λένε ότι στην Κίνα έχουμε αύξηση των διαζυγίων μετά τη λήξη της καραντίνας. Αλλά ωστόσο πάλι δεύτερη μελέτη δείχνει ότι έχουμε αύξηση διαζυγίων γενικότερα αυτή την περίοδο στην Κίνα. Ένα περιοδικό φαινόμενο ή αν το θέλεις ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται αυτή την περίοδο. Άρα δεν έχουμε σοβαρά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Σίγουρα ωστόσο υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εμένα τουλάχιστον θέλω να πιστεύω και με κάνουν αισιόδοξο. Είναι ότι σε αυτήν εδώ την καραντίνα, Λευτέρη, συνδεόμαστε περισσότερο γιατί αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο, ένα άγνωστο, ένα άσχημο μέλλον και άρα λοιπόν τα ζευγάρια έρχονται ίσως πιο κοντά. Βεβαίως από εκεί και πέρα όλο αυτό υπάρχει και ένα στοιχείο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία αν το θέλεις. Ίσως για πρώτη φορά τα ζευγάρια παραμένουν σε ένα σπίτι μακριά από επιρροές τρίτων ή αν θέλεις να γίνουμε και λίγο χιουμορίστες, δεδομένου ότι η γιαγιά ή ο παππούς δεν έχει τάμπλετ, από εκεί και πέρα ούτως ώστε. Έχουμε την αποξένωση από την πεθερά, έτσι. Ακριβώς, έχουμε την αποξένωση από την πεθερά και τον πεθερό. Και τον πεθερό. Λειτουργεί ως ένα σημείο καλά από εκεί και πέρα. Ωστόσο, θέλω να πω ότι η προσωπική μου άποψη γενικότερα, όπως έλεγα και προηγουμένως, Δευτέρη, είναι ότι θα λειτουργήσει αυτό σαν καταλύτης και κάποια λίγα ζευγάρια, τα οποία κατά τη γνώμη μου ουσιαστικά δεν έκαναν τίποτα περισσότερο παρά να δίνουν χρόνο προκειμένου να έτσι τελειώσει αυτή η σχέση τους, ίσως με το που θα τελειώσει αυτή η κατάσταση θα συνειδητοποιήσουν πόσο μακριά βρέθηκαν. Ωστόσο, νομίζω ότι στην πλειοψηφία των ζευγαριών αυτές οι συνθήκες, δεδομένου του ότι υπάρχει ο εξωτερικός εχθρός, πρακτικά ο κορονοϊός, νομίζω ότι θα λειτουργήσει μάλλον συνδετικά, δεδομένου του ότι πολλοί άνθρωποι θα ανακαλύψουν τις αξίες και τη χαρά της οικογένειας, του να ανήκω δηλαδή στην οικογένεια όπως προηγουμένως. Πες μου και κάτι, Νίκο, γιατί διάβαζα και ένα εξαιρετικό άρθρο της συναδέλφου της Ανδριανής της Αγγελιδάκης σήμερα, που έκανε λόγο για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Τα έχουμε καταγράψει πολλές φορές από αυτό εδώ το τηλεοπτικό βήμα. Δεν ξέρω εάν εκεί, σε αυτή την περίπτωση, θα έχουμε όξυνση των προβλημάτων, όξυνση των φαινομένων γενικότερα. Ξέρεις, σε σχέση με το θυμό και την έκσταση. Πώς επηρεάζει δηλαδή όλη η κατάσταση. Αν εντείνει τον προβληματισμό, αν εντείνει τον ξυλοδαρμό, να το πω έτσι απλά. Ναι. Και όλη αυτή τη φασαρία που ενέχεται μέσα σε ένα σπίτι με κύριο χαρακτηριστικό την ενδοοικογενειακή βία. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι οι γυναίκες γενικότερα περιορίζονται στο σπίτι σε μια κακοποιητική σχέση. Άρα λοιπόν αυτό θεωρητικά αυξάνει τις δυνατότητες του κακοποιητή, ούτως ώστε να κακοποιήσει. Και λέω του κακοποιητή, γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία είναι ο άνδρας.
όπως επίσης του να συνυπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα σε ένα δύσκολο, κακό, άσχημο περιβάλλον. Μάλιστα, έχει υπάρξει και μια πρωτόλια έρευνα έτσι στην Κύπρο. Θα έλεγα ωστόσο ότι ακόμα δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτήν την έρευνα, ότι έχουμε, λέει, μια αύξηση 30% στη γειτονική μας Κύπρο των κακοποιητικών περιστατικών μετά την επιβολή της καραντίνας. Ωστόσο, είναι μια πρώτη έρευνα, δεν μπορούμε να βασιστούμε, δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία. Θα σου έλεγα ωστόσο, ξέρεις, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ναι, και εδώ και στην έμφυλη βία, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο μιλάει για παθολογία. Η παθολογία, ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνει, για να το πω λαϊκά, να μας καταλάβουν περισσότερο και οι ακροατές μας, από καραντίνα ή όχι καραντίνα. Η παθολογία είναι κάτι το οποίο υπάρχει και το οποίο δυστυχώς ξεδιπλώνεται στην καθημερινότητα πολλών ζευγαριών. Ίσως σε αυτές τις συνθήκες να έχει μικρή αύξηση. Άρα και γιγαντώνεται αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Ακριβώς. Άρα και γιγαντώνεται. Ωστόσο, ναι, και πέρα, για παράδειγμα, σκέφτομαι για το εξής. Υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση του φαινομένου. Ας σκεφτούμε ένα ζηλότυπο, για παράδειγμα, σύζυγο. Ένα σύζυγο ο οποίος ζηλεύει παθολογικά και αυτή την περίοδο, κλεισμένος μέσα στο σπίτι, δεν έχει κάποιες άλλες εξωτερικές στοιχεία που να καταλαβαίνει ότι τελικά έχει λόγο να ζηλεύει για τη σύζυγο. Άρα λοιπόν δεν γίνεται βίος, δεν γίνεται κακοποιητικός. Θέλω να πω το ότι, ναι, μεν θεωρητικά πρέπει να έχουμε μια αύξηση αυτή την περίοδο, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος και σε αυτό, ότι δεν πρέπει να έχουμε μια τρομερή, μια γεωμετρική αύξηση, όπως ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πεσημιστικά σκεπτόμενοι. Πριν κλείσουμε, μια γενική συμβουλή, αν μπορείς αυτή να μας τη δώσεις μέσα σε χρονικά λογικά πλαίσια, μια συμβουλή για όλους εμάς που επιμένουμε να μένουμε σπίτι, να τηρούμε τους κανόνες και να προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους, την οικογένειά μας, πάντα μακριά βεβαίως και σε απομόνωση για τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους, στους οποίους είναι πολύ δύσκολο εάν προσβληθούν από τον ιό. Λοιπόν, νομίζω, Λευτέρη, ότι οι συμβουλές είναι ακριβώς αυτές τις οποίες τις έχουμε πει ίσως αρκετές φορές. Διατηρούμε μια καθημερινή ρουτίνα, παραμένουμε δραστήριοι. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις, πολεμάμε την ανία που υπάρχει. Επικοινωνούμε έστω και με τα ημίμετρα, γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ημίμετρο η επικοινωνία των social media, δεδομένου του ότι όλο αυτό θα έχει ημερομηνία λήξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένου του ότι αυτό θα έχει ημερομηνία λήξης. Και πάνω απ' όλα να θυμόμαστε για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω στη ζωή, θα επιστρέψω στην καθημερινότητα. Και θα επιστρέψουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Θα επιστρέψουμε, βέβαια, και θα επιστρέψουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί αυτό είναι και το γεγονός το οποίο νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ να τσαλωθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Αισιοδοξία. Ξέρεις, θα ήθελα να πω, ναι, Λευτέρη, ότι είναι πολύ σημαντικό στα ζευγάρια, όπου είναι δυνατόν και όταν είναι δυνατόν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατούν έστω έναν προσωπικό χώρο μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνω ότι στα περιορισμένα τετραγωνικά τα οποία μπορεί να ζει μια οικογένεια, αυτό μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ, ούτως ώστε να μπορέσει να διατηρήσει ο καθένας την ατομικότητά του, πράγμα πολύ βασικό, ούτως ώστε να μπορέσει να θωρακίσει ως ένα σημείο τη ψυχική του υγεία, δεδομένου ότι και αυτή κλειδονίζεται αυτή την περίοδο. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απαραίτητη η βοήθειά σου και η συνομιλία μαζί σου κάθε Τετάρτη και την επόμενη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε να δώσουμε χρήσιμες συμβουλές, γιατί κάθε εβδομάδα είναι ένας αγώνας και μέσα από τους αγώνες εξάγονται βασικά συμπεράσματα. Άρα εδώ θα είμαστε να λύσουμε όλες τις δικές σας απορίες, φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Να είστε καλά. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.